ενισχύσεις, τις ενισχύσεις. Ναι. Και δεν χαρακτηρίζονται πλέον ορεινές περιοχές, ενώ βρίσκονται σε μεγάλο χρόνο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Οι ορεινές περιοχές δεν άλλαξαν. Άλλαξαν οι μειονεκτικές. Γιατί είχαμε τον κανονισμό, τον νέο κανονισμό, το 1307 του 2013, που έβαζε νέα κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια που έβαζε ο νέος κανονισμός μετά το 1987 που ήταν ο προηγούμενος, έβγαλε τα κοινωνικά, τις κοινωνικές παραμέτρους, τα κοινωνικά κριτήρια και έβαζε τεχνοκρατικά. Και μάλιστα η δομή του ήταν δύο σκαλιά. Δηλαδή για να πάει μια περιοχή να χαρακτηριστεί ως μειονεκτική έπρεπε να περάσει το πρώτο σκαλί, την πρώτη βαθμίδα τεκμηρίωσης και να περάσει και τη δεύτερη. Αποτέλεσμα κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο να βρεθούν εκτός της λίστας των μειονεκτικών. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε από το αρχικό, με βάση τις προδιαγραφές που έθεσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είχαμε 770.000 στρέμματα. Στη δεύτερη επανεξέταση των κριτηρίων, διευθύνοντας στα κριτήρια, φτάσαμε στο 1.400. Θα γίνει άλλη μια τελευταία προσπάθεια να δούμε περιοχές όπως το Βόρειο, που όντως είναι στα όρια. Είναι αδικία. Είναι ακραία. Και ένα μικρό κομμάτι στα Δρεμένα, σωστά. Είναι μερικά χωριά σε όλη την Ελλάδα που όντως είναι στα όρια των κριτηρίων. Θα γίνει μια προσπάθεια και το έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό να έχουμε και τη στήριξή του αυτό απέναντι στην Επιτροπή. Μήπως καταφέρουμε και αυτά να τα εντάξουμε στη νέα λίστα των μειονεκτικών περιοχών. Ωστόσο, όχι αλλάζοντας κάπως τα κριτήρια, διευθύνοντας τα κριτήρια πάντα σε συνεννόηση.